μπορώ να ανεβάσω τις επιδόσεις μου στο ψαρεντούφεκο και στην ελεύθερη κατάδυση μέσα από την πισίνα. Γεια σας, είμαι ο Σάκης και μόλις βλέπετε το κανάλι μου Free Diving and Spare Fishing Traveler στο YouTube. Εάν δεν έχεις γραφτεί ακόμη στο κανάλι μου, κάν το τώρα και πάτα και το καμπανάκι ώστε να είσαι ο πρώτος που θα βλέπεις τα νέα μου επεισόδια. Το κανάλι για τους ελεύθερους δίτες και ψαρεντουφεκάδες με συνδυασμό τα ταξίδια και πολλά άλλα θέματα. Μου ζητήσατε να σας φτιάξω ένα βίντεο το πώς μπορούμε να ανεβάσουμε τη φυσική μας κατάσταση μέσα από το κολυμπητήριο. Και αυτό θα κάνω σε λίγη ώρα. Μην ξεχάσω να σας πω ότι υπάρχουν πολλά είδη προπονήσεων. Εγώ θα σας πω την προσωπική μου γνώμη. Και επειδή είμαστε traveler, όπως έχουμε αναφέρει στο κανάλι, έχουμε έρθει στη Δημητσάνα και συγκεκριμένα στη Ζάτουνα. Όλα αυτά τα πλάνα είναι στη Ζάτουνα. Έτσι λοιπόν, να σας πω ότι η πιο κατάλληλη εποχή να ξεκινήσετε να χτίζετε τη φυσική σας κατάσταση είναι ο Οκτώβριος. Εάν θέλεις να είσαι ο τυχερός που θα κερδίσεις το μπλουζάκι της σχολής μου, τότε μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο που θα σου πω το πώς. Κάθε μία ενότητα που προανέφερα, εγώ θα σας ανεβάζω ένα βίντεο. Πάμε να πούμε τις 11 σύντομες συμβουλές ώστε να φτιάξετε τη φυσική σας κατάσταση. Πάμε! Ξεκίνα τις διατάσεις σου σε όλο το σώμα έξω από το νερό. Κάνε για ζέσταμα 50 μέτρα ελεύθερο κολύμπι. Τις πρώτες εβδομάδες κάντε προσαρμογή, μην κάνετε πολλά μέτρα. Κάθε εβδομάδα που περνάει, ανεβάστε λίγο τα μέτρα σας. 3 φορές την εβδομάδα αρκούν για να φτιάξετε τη φυσική σας κατάσταση. Για να μην κουράζεστε, βρείτε ένα αριθμό στο κολύμπι σας. Αυτό θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Βρείτε το στυλ της κολύμβησης που σας βολεύει. Αυτό θα σας δώσει και ένα καλύτερο ρυθμό. Για στυλ κολύμβησης σας προτείνω το crow ή αλλιώς ελεύθερο. Αυτό το στυλ θα σας βοηθήσει περισσότερο να βρείτε ρυθμό στις αναπνοές σας. Μετά από 2 εβδομάδες σας προτείνω τα μέτρα που θέλετε να κάνετε να τα κάνετε συνεχόμενα. Έτσι θα βελτιώσετε τη φυσική σας κατάσταση. Μην υπερβαίνετε τα 50 λεπτά αναπροπόνηση. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Πάντα σε ό,τι κάνετε θα κάνετε διατάσεις και θα πίνετε και νερό. 2 tips για το κολυμπητήριο. Ρωτήστε τους προπονητές των κολυμπητηρίων να σας βοηθήσουν σε ό,τι απορίες έχετε ή να σας φτιάξουν την τεχνική σας στην κολύμβηση. Είναι δωρεάν. Και το δεύτερο είναι τετράδιο, στυλό και καταγράψτε τις προπονήσεις σας. Θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ. Εάν το βίντεο σας ήταν χρήσιμο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Φυσικά, εάν θέλετε να φτιάξω ένα βίντεο με κάποια θέματα που σας απασχολούν, γράψτε κάτω τα σχόλιά σας. Φίλοι μου, για κάθε νέο επεισόδιο που θα ανεβάζω θα υπάρχει και ένα νέο δώρο. Πάμε λοιπόν να πούμε πώς θα λάβετε μέρος στο διαγωνισμό για το μπλουζάκι. 1. Εγγραφή στο κανάλι, στο YouTube. 2. Like στη σελίδα Free Divers Academy. Και 3. Να ταγκάρετε 2 φίλους σας. Καλή επιτυχία!